Δεν πειράζει. Γεια σας, Gramers! Τι κάνετε? Πού είστε? Καλώς όρισατε σε ένα... Σοβαρά, πού είναι? Μας βλέπουν από αυτοκίνητα σήμερα οι Gramers. Μπορείς να προσέχεις, με βγάλεις κανένα μάτι? Όχι. Να έχει το νου σου λίγο, γιατί εσύ παίζεις VR, εγώ παίζω για τη ζωή μου. Θυμάστε που σας λέγαμε, όταν βλέπεις γκρεμούς στο VR είναι τρομακτικό? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το Ritz's Plank Experiment. Μικρόφωνο. Ναι, Δημήτρη, να ξέρεις. Αυτό είναι το Ritz's Plank Experiment. Πάμε να περπατήσουμε στη σανίδα. Περπάτε εσύ. Πάω εγώ να περπατήσω. Πρόσχετα έτσι κοντά στα μικρόφωνα, είσαι εδώ, ρε. Ναι, εγώ θα προσέχω. Λοιπόν, πάει εδώ μέσα στο ασανσέρ. Σιγά σιγά πήγαινε έτσι. Πρέπει να έχει καλώδια ασανσέρ. Λοιπόν, εδώ ναι. Πάμε στο Skybrush. Skybrush, όχι, ωραία μουσικούλα. Για να σε απασχολεί, για να μην βαριέσαι μέσα στο σανσέρ και σε πιάσουν τάσεις αυτοκτονίας, σου παίζει ευχάριστη μουσικούλα, σου λέει ηρέμηση. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, διάλεξε χρώμα. Α, λάθος πράγμα έκανα. Όπα, όχι. Όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Κάτσε μέσα. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Πλάνκ, πλάνκ, πλάνκ. Όχι, είναι πάρα πολύ νωρί. Πλάνκ, βρε. Είναι πάρα πολύ νωρί για να ζωγραφίσουμε στο Skybrush. Άλλο κομμάτι δεν έχει, σαν σερ, δεν έχει. Πώς σαν σερ, περίμενε. Κάθομαι εδώ στην πόρτα, γιατί δεν έχουμε αρκετό χώρο πίσω. Εντάξει, θα βγω τώρα, μην αφώνεις. Αυτό είναι μικρό σαν σερ, Δημήτρη, μην κάνεις έτσι. Μεγάλο είναι. Τώρα θα ανοίξει και όλος ο χώρος δικός σου. Όλος ο χώρος. Όρμα. Τι. Μαλακά, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα. Από ό,τι βλέπετε, μάλλον από τη δεύτερη κάμερα, η οποία σίγουρα γράφει, βάλαμε ένα ξύλο στην ένα ακόμη πιο ρεαλιστικό. Για να πιάνει ο εγκέφαλο το αντικείμενο που βρίσκεται στα πόδια και να το αισθάνεσαι πιο ρεαλιστικό. Μπορείς. Μπορείς εδώ στην άκρη του όντω. Μπορείς, Δημήτρη. Δεν είναι τίποτα. Δες το. Είναι μια συμπαγής γερή σανίδα που αντέχει τα κιλά σου. Θοδωρή, είναι πολύ ψηλά. Δεν έχει σημασία το ύψο σου. Για δεν πέσει. Δεν πρέπει να εξηγεί αυτό. Πάμε μικρά βηματάκια. Ένα-ένα βήμα. Έλα, πάμε. Μαλακά. Πάμε. Ξέρεις τι, η λογική μου λέει ότι εδώ έχει πάτωμα. Οπα! Τώρα τι το έφερες εσύ! Που βγήκε να πετάει δίπλα σε ένα σερ, το ελικόπτερο. Η λογική μου λέει ότι εδώ έχει πάτωμα, ωραία. Μόλις πέρασε ελικόπτερο, ο εγκέφαλός μου αυτή τη στιγμή επεξεργαζόταν ένα κενό στο οποίο θα βγω, θα πέσω και θα πεθάνω. Δεν χρειάζεται αναγκαστικά να πεθάνεις, Δημήτρη. Μπορείς απλά να πατήσεις πάνω σε σανίδα. Παναθεμάσαι, τόσοι πειρατές το έκαναν και δεν πεθάνανε. Ή βασικά στο τέλος πεθάνανε από τους καρχαρίες και τους σανίδα. Οι πειρατές, Θόδωρε, ήτανε. Θάλασσα είχε από κάτω. Μπορεί να σηκωθεί όρθιο σε παρακαλώ. Όχι, δεν μπορώ. Όχι, για σένα το λέω, θα πιάνει λιγότερο χώρο στο φάρδο και θα έχει λιγότερο φόβο να πέσει. Άμα φύγει δηλαδή από την άκρη, θα πα να γραπωθεί με τα χέρια για να κρεμαστεί. Πραγματικά. Πραγματικά σε βάλα να περπατήσει εσύ τώρα, δει πώ είναι. Οκ, okay, okay, πάμε πάλι πίσω. Ελά, σηκώθηκε. Πάμε πάλι πίσω. Ελά, όρμα. Δημήτρη, λοιπόν, σε πουλτόζα. Αν πάω στην άκρη, τι κερδίζω? Τίποτα. Δώσ' μου κάτι. Καραμέλες, Δημήτρη. Καραμέλες. Fit καραμέλες, όχι με αυτές με τη ζάχαρη. Μαλάκα. Είναι καλές καραμέλες. Έλα, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Πάμε, βρε. Μην τολμήσεις να κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Να σε κουμπίσω. Εδώ θα σκεις. Είμαι δίπλα σου για να σε πιάσω αν πέσεις. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχω. Σιγά σιγά, ένα βήμα ακόμα. Ένα βήμα ακόμα μπροστά. Ένα ακόμα. Έφτασα την άκρη, εντάξει. Όρι, έφτασα την άκρη. Περίμενε, φτάσε πάλι το δεξί στην άκρη. Φέρε και τα αριστερό. Φέρε και τα αριστερό. Όχι, όχι. Μαλάκα, πετάει κομμάτια κάτω. Είναι σταθερή, αντέχει, μην ψαρώνεις. Μην ψαρώνεις. Το παιχνίδι είναι που θέλει να σε κάνει να λυγίσεις. Θοδωρέ, δεν θα λυγίσεις. Να αναφέρω κάτι για τα καλοκαιρινά επεισόδια Vibe. Ναι. Έχει αργήσει να θολώνει. Είναι από το άγχος, Δημήτρη. Εσύ πετάει κομματάκια κάτω, το βλέπεις. Άστρα, πετάει ό,τι θέλεις, εσύ μη πέσεις. Θοδωρέ, σπέπτη, σπάει. Ήρεμα. Θέλω να κάνεις μια στροφή. Μια πιρουέτα. Μια πιρουέτα θέλω και να γυρίσεις αχέστης. Πιρουέτα. Σκάσε, ρε, πιρουέτα. Ρυθμική. Ρυθμική. Σιγά, 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 σιγά. Θα μπορείς να πηδήξεις πάνω στο ελικόπτερο, Δημήτρη. Και να το πιάνεις και να έφευγες. Αλλά δεν ήθελες.
Για να σε δω, Θόδωρε. Έλα, με κορόιδε ο Θόδωρο. Να ρωτήσω γιατί έχει κουρτίνε μέσα το σανσέρ. Περίμενε, δεν έχει κουρτίνε. Δεν σταμάτα. Πάτα τον όροφο, έλα. Πλάνκ. Όπα. Συγγνώμη, θε να χάσει ένα κομμάτι του παιχνιδιού, δεν πειράζει. Μωρέ, τι να κάνουμε τώρα. Μουσικούλα, ευχάριστη, εύυχη, ευήλια, ευάερη, περπάτα, αντέα. Να προσέχεις, λέει, αν έχεις καρδιά. Να, έχεις. Ε, δώσατε. Να λίγο, Δημήτρη. Όρμα. Όρμα. Είσαι εκνευριστικός, δε Θοδωρέ. Είσαι εκνευριστικός. Να σε πω κάτι. Πες μου κάτι. Ο εγκέφαλός μου δεν θέλει να πάω δεξιά-αριστερά. Ισχύει, έτσι. Ναι. Ισχύει. Ισχύει. Αλλά και είναι απίθανο. Αλλά έχει απίστευτη αίσθηση. Δεν είναι ωραία. Η σκέψη τώρα, το ότι μπορεί εγώ να σε σπρώξω, δεν σε τρομάζει. Ναι. Δεν σε τρομάζει. Με αγχώνει λίγο. Δεν θα το κάνω γιατί δεν μου το έκανες και εσύ. Και αν μου το έκανες, δεν ξέρω που θα κατέληγες. Πυρουέτα έλεγες, κάποια πυρουέτα έλεγες. Σιγά σιγά πυρουέτα. Πυρουέτα έλεγες τώρα. Ξεκινάς πρώτα με μουρδιακά βήματα. Για... Και μετά κάνεις πυρουέτα. Ω μαλάκα. Η επιστροφή είναι δύσκολη, ε. Δεν έχει να πιάσει στον ασανσέρ, πρόσεχε. Έχει και ένα ασανσέρ, αλλά δεν έχει μπροστά σου κάτι. Ω μαλάκα. Παιδιά, είναι τρομακτικό αυτό. Αυτό είναι. Είναι φρίκι. Είναι φρίκι. Έφυγε! Α, εντάξει. Θες να πηδήξεις κάτω, μπορείς. Να δοκιμάσω, μαλάκα, γιατί δεν θέλω να πάθει καμιά βλάβη ο εγκέφαλος. Μπορείς. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε τώρα ο Θόδωρος να πηδήξει κάτω. Για να σε δω. Μπορείς, ρε. Μπορείς να πηδήξεις κάτω. Μπορείς να πηδήξεις κάτω, Θόδωρε. Είναι όλα στο μυαλό σου. Δεν υπάρχει κενό γύρω-γύρω. Μπορείς να πηδήξεις κάτω. Βλέπεις πέφτουν κομματάκια. Θοδωρέ, κάνεις planking. Αν θες να πετάξεις, έχει ένα άλλο μόνο το παιχνίδι. Μπορούμε να το δούμε σε λίγο. Πού μαλάκα, είναι άγχος. Λέγε ρε, πήδα κάτω. Είναι πηδήξεις ο σοβαρός. Ναι, πήδα κάτω. Δεν πάω πουθενά. Δεν πάω πουθενά. Πουθενά. Αλλά και απίστευτη αίσθηση, έτσι. Σου κάνει και τον αέρα, το εφέ. Ναι. Ακούς το τέτοιο. Ωρε φίλε. Περνάνε ελικόπτερα. Έχει μια σκαλωσιά στο βάθος. Περίμενε! Πρόσεχε, μη σε ρίξει το ελικόπτερο. Άμα τρέξω και πηδήξω, θα το πιάσω. Εάν τρέξει και πηδήξει, θα πέσει πάνω στο γραφείο. Να ξέρει. Ενημερωτικά. Λοιπόν, θα πήγε πάνω στι οθόνε. Θα κάνω την υπέρβαση, Δημήτρη. Κάνε την υπέρβαση. Όχι από τόσο έξω, όμως. Νομίζω είναι το ίδιο, να ξέρει. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να βγάλει μόνο το κεφάλι σου και να μπερδέψει το vibe. Όχι, Δημήτρη. Περίμενε. Ωρε μαλάκα. Εγώ σε ελέγχω. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα. Α, κάνω έτσι αυτόν τον ήχο, ότι έχει χαλή. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα. Ακούς. Ξύπνησα τους γείτονες. Ακούς ρε μαλάκα, δεν κοιτάω κάτω ρε. Δεν βλέπω καν τα πόδια μου. Ναι, δεν έχεις πόδια στο VR. Σοβαρά μιλάς. Δεν πέφτει. Όχι. Αν τα βγάλεις όλα κάτω θα πέσει η νομιά, θα πέφτει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχω υψοφοβία να πω την αλήθεια. Δεν έχω τέτοιο άγχος. Αλλά έχω υδρώσει ολόκληρος στην ιδέα ότι μπορεί να φύγω δεξιά ή αριστερά από αυτή τη σανίδα. Σειρά μου. Gamers, βρήκαμε κάτι που αγχώνει το Θόδωρο. Ναι. Δεν είναι ότι αγχώθηκα. Ναι. Είναι ότι ανησύγησα για τη ζωή μου. Αγχώθηκες. Να μου ζητάς να πηδήξω από ένα ψηλό κτίριο. Αγχώθηκες. Είναι ενάντια στις άμυνες. Είναι όλα μου σχεμα, Θόδωρε. Είναι όλα μου. Ναι, χαίστηκα πάνω. Εκεί πέρα και είναι το πράγμα, αλλά να έχεις, να είσαι στη σανίδα. Να το βλέπεις το όλο το κενό. Και να λες τώρα, βάλε το πόδι πλάγια. Και να λέει ο κεφάλος, όχι, τι να βάλεις το πόδι πλάγια, θα πέσεις. Για πες. Έχω ιδέα. Λοιπόν, ανέβα στη σανίδα. Όχι. Ένα βήμα. Αν με σπρώξει, πες δεν τη φά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακουμπήσω. Δεν θα πάω τέρμα, δεν θα πάω. Όχι, να πήγα ακουμπήσω. Δεν θα κουμπάσω πουθενά, σταμάτα. Δεν έχει κάτι να ακουμπήσει. Ένα βήμα σιγά το πράγμα, μωρέ. Ωραία. Τώρα λύσει τα γόνατά σου προ τα κάτω. Ναι. Να λυγίσει, να κάνει κάθισμα. Ναι. Και πήδα δεξιά. Όχι. Συγκεντρώσει τη μουσική, τη γλυκιά και ηρέμησε. Ηρέμησε, Δημήτρη. Εδώ είμαστε. Τι
Οι φωτιές είναι αυτές, ρε. Είμαι πυροσβέστο εδώ, ρε. Σανίδα, τι χρειάζεσαι? Την έχει εδώ, άρα είμαστε οκ. Μπράβο, ρε φίλε. Ωραία. Έχει πολλές φωτιές τώρα η πόλη. Και είσαι έτοιμος. Παίζει να ξεράσω. Για να δω. Σιγά γλυκά. Ωραίος. Οκ. Έλα, είσαι ο Rocketman. Λίγο κόμμα ανέβα, λίγο έτσι γλυκά. Ωραία. Κατούρατο. Όλα καλά. Άλλη φωτιά. Θοδωρέ. Περίμενε. Και αυτό είναι λίγο γιούχου. Έλα, μια χαρά είναι. Κάτσε. Ακούω, ακούγονται οι φλόγες. Θα πατήσω λίγο εκτός, εδώ, εκτός σανίδας, γιατί μέσα στη σανίδα. Βλέπεις μια φωτιά, ρε Θόδωρε. Δεν τραβήξω τη σανίδα από κάτω να μην είναι εκεί. Όχι, άσυνα, γιατί μετά μπορεί. Α, εκεί πάνω έχει φωτιά. Όρμα. Δεν θα πάω. Έλα λίγο πιο πίσω. Τώρα θα είμαι έτοιμος. Οκ, γίνεται cool. Όχι, με στη φωτιά. Έλα πιο πίσω λίγο μετά. Εντάξει. Όλα καλά. Πού είσαι, φωτιά? Σβήσε φωτιά. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο. Πού άλλο έχει φωτιά? Τώρα έλα λίγο προς τα εδώ. Ναι, πού με θες. Πού είσαι προς τα εδώ. Δεν καταλαβαίνω που δείχνεις. Λοιπόν, πάμε και το Iron Man. Δεν είσαι Iron Man. Iron Man είμαι! Rocket Man είσαι. Δεν έχει φωτιά εκεί πάνω, Θοδωρέ. Πάρε, άναψε μία. Πάω κάτω. Σιγά. Οκ, αυτό έχει μία πλάκα. Όπα, πρόσεχε. Ωραία, φίλε, παίζει και την επική τη μουσική. Ανάμεσα. Ωραίος. Πώς να περάσει από ανοιχτό παράθυρο μέσα? Μπορώ να περάσω δίπλα από τα αυτοκίνητα. Όρμα. Πρόσεχε, Δημήτρη. Οκ. Παίρνει πάρα να μην προσπέρασε. Πάρε το βορτικό. Όχι, δεν έχει πλάκα. Ωραία, φίλε. Πλάκα κάνεις. Κάνε και με τα δύο, ρε. Και με τα δύο κάνω, Δημήτρη, λες στυλάκι. Α, κατάλαβα. Κατάλαβες τους χειρισμούς, έτσι. Ωραία, φίλε, τι λες τώρα. Την έχει τη φάση του, Αυτό θα ήταν ωραίο να έχεις μια αιώρα, ρε παιδί μου, και να αιωρείσαι όντως στον αέρα, να μην πατάς δηλαδή τα πόδια στο έδαφος, και να κάνεις αυτό το πράγμα. Έρχομαι, ρε. Δοκίμασε, έχει κάτι γέφυρες από κάτω στον δρόμο. Δοκίμασε να πετάξεις μέσα από τη γέφυρα. Εντάξει, δεν έχει προσγείωση. Στην προσγείωση δεν έχει λίγο γιούχου. Έτσι έρχομαι εδώ. Ναι, ναι. Κοιτάω την πόλη. Παπαραρατατα. Δεν θέλει τίποτα, φεύγουμε. Εκείνη η κουρτίνα που κοιτούσε, να ξέρει το δωρε. Ωρε φίλε, πέφτουμε. Έκλεψες. Πέτα ανάμεσα. Φουλ ταχύτερα, μην σε φλό. Μπράβο, ρε Θόδωρε. Έτσι, ρε φίλε. Πάμε. Racing Θόδωρος. Προσεκτά δέντρα. Λες, πρε παιδί μου, τώρα εδώ που κάνεις αυτά τα πράγματα. Καθόλου αστείο δεν φαίνεται εκτός VR. Τι? Τίποτα. Παίξεσαι, κάνε jet lag. Καμιά φωτιά βρήκες να σβήσουμε ή τερματίσαμε το παιχνίδι? Φωτιά. Κοπάνω το, σκάσε πάνω του. Έρχομαι, ραλίτη. Αν το φτάνεις, πόσο καλό. Πώς να προσγειωθείς πάνω του. Θέλω να δω τον οδηγό. Άνοιξε την πόρτα. Τι σου κάνω εγώ και με χτυπάς? Πού πάει στο βουνό, θα πέσει. Γύρνα πίσω, δεν θα σε πειράξω. Πέσε ρε να σε παίρνει. Άστο δε. Δεν παίζει. Μαλάκα, σαλίστηκα. Χεστήκαμε. Πρόσχε, μην τα κάνεις. Πάμε να γυρνάς κιόλας, είναι η σανίδα εδώ πέρα. Πάμε να χτυπήσει το πόδι. Κάτσε, την παίρνω τη σανίδα. Εντάξει, να περπατήσουμε στη σανίδα. Που μάνα θα γίνει λούτσα, έτσι. Ναι, απλά εγώ δεν θα παίξω άλλο VR σήμερα. Πρέπει να στεγνώσει και να πιεθεί. Γκρέιμερς, να τους χαιρετήσω, Θόδωρε. Ναι, Δημήτρη, χαιρετίζω. Ο Θόδωρος είναι ο Iron Man. Κάνε like αυτό το βίντεο αν σου άρεσε. Όλα τα κοινωνικά δεν έχει στην περιγραφή. Γύρω σου έχουν εμφανιστεί το κουμπί του subscribe και παλιότερα βίντεο που έχουμε κάνει. Ειλικρίνεια.
Πέμπτη το βλέπετε αυτό, το βγάλαμε Τετάρτη βράδυ γιατί είχαμε ξεχάσει να βγάλουμε βίντεο. Αλλά έχει φάση, είπαμε να παίξουμε κάτι να γουστάρουμε έτσι λίγο να το διασκεδάσουμε. Και αυτό με το πλάνκ ήθελα να το πάρω εδώ καιρό. Αυτό είναι από τα ράφια που έβαλα εδώ πάνω. Είναι το τρίτο που θα βάλω μέσα. Τι άλλο κάνουμε, κοντομάνικα στο kramers.engels.com. Μπορείτε να πάτε εκεί για να πάρετε μπλουζάκια, ποτήρια, mousepads, σουβέρ, φαφίσες. Έχει απ' όλα, είναι στην περιγραφή όλα. Γεια σας. Το πρόγραμμα το ξέρεις. Θοδωρέ, Θοδωρέ, δεν νομίζω. Άγιε Πέτρο, εσύ!